κολλάρουν το άρωμά σου σήμερα, Ναόμι. Thank you, Άρη. Άρη, βάλω και εγώ το ίδιο άρωμα, και ποτέ μου πες τίποτε. Ναι, αλλά έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στη φίλη σου, την Ναόμι Κάμπελ, κοντά μου. Όχι. Τώρα ζήλεψα, ρε φίλε μου. Κοπέλες, αν θα τσακωθείτε για μένα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην μαλλιοτραβηχτείτε. Ευχαριστώ. Να μπω με το δεξί. Κυρία Μόνικα, μα τι έκπληξη είναι τούτη. Κοπελές, πριν ανοίξουμε την καφετέρια, δούλευκα part-time φωτογράφος στο περιοδικό της κυρίας Μόνικας. Να σας συστήσω. Η Αριάννα δουλεύει και εδώ τα απογεύματα. Χαίρομαι πολύ. Και από εδώ είναι η φίλη της η Ναόμη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Τι θα πιείτε? Ένα φραπέ χωρίς ζάχαρη και χωρίς γάλα. Να σου βοηθήσω να το κάνω. Μάλιστα. Δύο άτομα να κάνουμε ένα φραπέ. Είδες τη βάσα να τραβώ? Όχι και βάσανα. Εγώ σε βλέπω πολύ ευτυχισμένο εδώ. Εντάξει. Αν δεν ήταν και κάποια οικογενειακά προβλήματα, θα ήμουν σε καλύτερη φάση. Η χαρά έρχεται από εδώ. Ήρθε μια φορά στις αρχές. Τώρα δεν έρχεται. Όχι. Ξέρεις, χάσαμε κάπως επαφή. Πώς πάει? Καλά. Φυσικά ξέρεις, δεν μιλάει και πολύ μαζί μου. Νομίζω πως τελευταία έχει κάποια καινούργια ενδιαφέροντα. Δηλαδή? Δεν θέλω να πληγωθείς, Άρη. Αλλά νομίζω πως βγαίνει με κάποια. Μάλιστα. Ξέρεις, Μονικά, ένα χαρό πάρα πολλά αν η χαρά βρει μια καινούργια σχέση. Ναι. Ναι. Γιατί όχι. Το φραβέ σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Βασικά, πρέπει να προχωρήσω κι εγώ με τη ζωή μου, όπως και η χαρά με τη δική της. Πώς σου φαίνεται η Ναόμη, είναι μια κουκλά? Σίγουρα. Έχει μια εξωτική ομορφιά. Μοιάζει με την Ναόμη Κάμπελ, Όχι, την Ναόμη Κάμπελ θα κάτι χάμε. Σταμάτα, πόσα κομπλιμέντα να μου κάνεις σε μια ημέρα. Πού ξέρεις, μπορεί να σε ερωτεύτηκα. Γεια σου, Άρη. Τι νέα, κύριε Διονύση. Μη μου πείτε ότι ήρθατε να μας πείτε τα κάλαντα. Όχι, ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Οι ωραιότερες αναμνήσεις της ζωής μου είναι όταν έλεγα τα κάλαντα μικρός. Μόνικα, έτυχε να γνωρίσεις τον κύριο Διονύση? Όχι, δεν έτυχε. Λοιπόν, η Μόνικα είναι... Πώς θα την περιγράψω? Η εργοδότρια, πρώην εργοδότρια μου στο περιοδικό της και μητριά της κοπέλας που έβγαινα κάποτε. Ο κύριος Διονύσης είναι φίλος που μένει εδώ κοντά. Χαίρομαι πολύ, κύριε Διονύση. Κι εγώ. Μόνικα, Μόνικα. Μήπως είστε η Μόνικα Φιλίππου, η σύζυγος του Σταύρου? Αυτή είμαι. Χαίρομαι. Καθίστε. Ευχαριστώ. Κι εγώ σαν να σας γνωρίζω χρόνια, κύριε Διονύση. Ο Σταύρος μιλάει συνέχεια για εσάς. Ελπίζω να λέει καλά λόγια για μένα. Α, ο Σταύρος λέει καλά λόγια για όλους. Σωστά. Ίσως αυτό είναι το άτομά του. Είναι υπερβολικά καλός. Ναι. Στην κοινωνία που ζούμε, όταν είσαι καλός, κάποιοι νομίζουν πως είσαι χαζός. Σωστά. Ξέρετε, έχω αγαπήσει την Κύπρο, σαν δεύτερη πατρίδα μου. Και η αιτία είναι η φιλία μου με τον Σταύρο. Παράξενο. Και για μένα η Κύπρος είναι σαν δεύτερη πατρίδα. Και ο λόγος είναι η γνωριμία μου με τον Σταύρο. Μάλιστα. Εσείς πώς γνωριστήκατε? Τυχαία. Ας πούμε ότι μας έφερε κοντά η μπάλα του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος δηλαδή. Mm. Μακάρι ο Αλέξανδρος να έφερνε και εμάς κοντά. Δυστυχώς συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Δεν κατάλαβα. Τι ακριβώς εννοείτε? Τίποτα, τίποτα. Κάτι δικό μου.